Είναι μεγάλη η χαρά μας που ξεκινάμε σε λίγο τη συνέντευξη που αφορά το Πανελλήνιο και Μεσογειακό Πρωτάθλημα Τριάθλου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γερόλυμπο, τον δήμαρχο του Ιωτρακίου, τον κύριο Γιόνι, εκπρόσωπο της Περιφέρειας, Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Πετρίτσι, αλλά και την αθλήτρια κυρία Ντενίς Δημάκη. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τις αναφορές όλων τους σε σχέση με την διοργάνωση. Και αμέσως μετά θα έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε σε αυτούς ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Γιώργο Γερόλυμπο. Θέλω να σας πω ότι υλοποιούμε αυτό το οποίο ο κύριος Δήμαρχος και εγώ είχαμε συμφωνήσει πριν 2 χρόνια να κάνουμε θεσμό στο Λουτράκι τον Αγώνα Τριάθλου. Αυτό γίνεται φέτος. Με δεύτερη διοργάνωση. Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση πέρσι. Θα έχουμε μια καλύτερη φέτος. Πάνω από 150 αθλητές ήδη είναι εγγεγραμμένοι και θα έχουμε πολλούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για τώρα, την τελευταία εβδομάδα εγγράφονται. Έχουμε μια σχολή προπονητών, διεθνών προπονητών που γίνεται τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στο Λουτράκι και θα βγουν 20 νέοι διεθνείς προπονητές, από τους οποίους αρκετοί ή πολλοί Έλληνες, οι οποίοι θεσμητεύουν. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Ελλάδα και το κάνουμε εδώ στο Λουτράκι. Θέλω να πω ότι δεν βρίσκω καλά λόγια περισσότερο από αυτά που θα πω, δηλαδή μάλλον αυτά δεν αντιπροσωπεύουν το πόσο καλή συνεργασία έχουμε με τον Δήμο, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά, διότι όχι μόνο φιλοξενούν το πρωτάθλημα, αλλά φιλοξενούν πλέον και την έδρα της Ομοσπονδίας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και Περαχώρα, σωστά τα λέω, για να μην αφήσουμε κανέναν εκτός, μας έχει αγκαλιάσει και το ιδιαίτερα το εκτιμώ αυτό και εμείς το ίδιο αγκαλιάζουμε τον Δήμο. Θα προχωρήσουμε μαζί, όπως είχαμε προγραμματίσει και ακόμη καλύτερα. Φέτος εδώ, εκτός από το διεθνή αγώνα του Triathlon 1 που κάνουμε, γίνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε όλο το Πανελλήνιο μας Πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι πλέον από εδώ και πέρα θα είναι ο πρώτος προορισμός που θα έχει η Ελληνική Ομοσπονδία, γιατί είναι το elite Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ελλάδας. Ήθελα να πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχο, και εσάς κύριε Σαγκεράκη, για την βοήθειά σας. Είστε δίπλα μας συνέχεια. Εκ μέρους του δικού μας Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να προβάλλουμε μέσω των καλών διοργανώσεών μας και των θετικών ενεργειών μας τον Δήμο σας που μας φιλοξενεί εδώ. Και θα δημιουργήσουμε πάρα πολλά γεγονότα, ώστε η φιλοξενία αυτή να έχει ανταποδοτικό όφελος στον Δήμο σας, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων. Το κάνουμε ήδη με των νέων τουριστών, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ανθρώπων που θα επισκεφθούν και θα αγαπήσουν την πόλη και θα αφήσουν και κάποιο οικονομικό όφελος, το ανταποδοτικό όφελος που πρέπει να έχει μια αθλητική διοργάνωση. Αυτό είναι ο σκοπός, να συνδυάσουμε το αθλητικό γεγονός με το αθλητικό τουρισμό, το οποίο δημιουργείται πάντα κάθε φορά. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε όλες τις διοργανώσεις αυτές, οι οποίες πρέπει ώστε να υπάρχει το αποδεικτικό αυτό τέλος από πλευράς Ομοσπονδίας σε εσάς. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό μαζί. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ο Δήμος είναι πάντα δίπλα μας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος είναι μαζί μας. Η Περιφέρεια είναι μαζί μας. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον αντιπρόσωπο της Περιφέρειας και στο πρόσωπό του όλη την Περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γερόλυμπο, και όλη την Ομοσπονδία, μαζί την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Γιώργο Πετρίτσι, τη Sport Cup που είναι συνδιοργανώτρια σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε ότι εμείς βασιζόμαστε στον αθλητικό τουρισμό, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στις χαμηλές αθλητικές περιόδους, τουριστικές περιόδους, να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα σε όσα αθλήματα τουλάχιστον μπορούμε.
θέλω να ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ακούσαμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 150 και πλέον αθλητές θα επισκεφθούν αυτό το διήμερο στο Δήμο μας. Θα μείνουν, θα διανυκτερεύσουν και αυτό είναι ότι είναι καλύτερο για τον τόπο μας και για την προώθηση και τη διαφήμιση της πόλεών μας και γενικότερα της Κορινθίας. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία, στο Sport Cup για να μπορέσουμε να τελεστεί αυτός ο αγώνας όσο γίνεται σε καλύτερο βαθμό και να μείνουν όλοι οι αθλητές ευχαριστημένοι φεύγοντας εδώ από το Λουτράκι. Αυτό είναι πολύ βασικό, φεύγοντας από την πόλη μας να αφήσουν να έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε για τη συνδιοργάνωση του αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και τους δημότες και τους επισκέπτες και τους αθλητές που ήρθαν μαζί με τους συνοδούς για να είναι σε αυτό το διήμερο στο Λουτράκι και να απολαύσουν και το τόπο μας και, και τον τόπο μας και την θάλασσά μας και τους δρόμους μας και να μείνουν ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνδιοργάνωση. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πεθίτη, σας ευχαριστώ και όπως και την αθλήτρια, την κυρία Δημάκη, που θα συμμετέχει σε αυτό το αγώνα. Εκπροσωπώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Κορινθίας, κ. Πελοπίδα Κανίρη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Ταπούλη, θέλω να πω ότι στεκόμαστε αρρωγή σε αυτή την διοργάνωση, όπως αρρωγή στεκόμαστε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος της περιφέρειάς μας είναι να προσεγγίσουμε τον θεματικό πλέον τουρισμό με ειδικές δράσεις και ένα θεματικό κομμάτι του τουρισμού είναι και φυσικά ο αθλητικός τουρισμός. Αξίζουν πραγματικά πολλά μπράβο στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου, στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, σε εσάς κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, γιατί και πέρσι έγινε μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση και έγινε κοινή πεποίθηση ότι ήταν ευχαριστημένοι όλοι. Βέβαια, ο τερματισμός έγινε στην Κόρινθο, φέτος θα γίνει από ό,τι μαθαίνω στο Λουτράκι, θα παραμείνει στα όρια τα διοικητικά του Λουτρακίου και αυτό είναι, θα πούμε, θετικό. Παραμένει αποκλειστικά ό,τι αφορά το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Πάντοτε θα είμαστε οργοί σε τέτοιες προσπάθειες, γιατί πιστεύουμε ότι καλώς ή κακώς αυτό το μοναδικό πόλος ανάπτυξης της περιοχής μας είναι αποκλειστικά ο τουρισμός σε όλες τις μορφές που υπάρχουν. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους των αθλητών, νομίζω ότι για μας είναι μεγάλη χαρά όμορφα μέλη της χώρας μας, όπως είναι και το Λουτράκι, να γίνονται οι αγώνες και να ερχόμαστε και να αγωνιζόμαστε σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, φέτος είναι και το εθνικό μας πρωτάθλημα, οπότε σίγουρα θα είναι οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές, η ελίτ, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Αυτό που θέλουμε εμείς οι αθλητές είναι να πηγούν ο ντόπιος πληθυσμός οι άνθρωποι, να γνωρίσουν τον τριάθλο, πιστεύω θα ενθουσιαστούν και γιατί σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να συμμετάσχουμε και αυτοί. Νομίζω ότι από θέμα διοργάνωσης θα είναι όλα άψογα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους έναν ασφαλή και όμορφο αγώνα και όσο περισσότερος κόσμος να είναι στους δρόμους, είναι μεγάλη χαρά για εμάς τους αθλητές.